Στον το πράγμα σου. Blacklock, 1896, South Pittsburgh, Tennessee. Είναι αμερικανικό. Ναι. The original Lost Foundry. Και λέει ότι είναι triple season. Πού το είδα. Πού το είδα. Κάπου το είδα. Κάπου αλλού το είδα. Ναι, όντως είναι triple season. Γράφει triple season. Πού το γράφει. Ναι. Triple season, θα με. Ναι, θα σου πει. Cast iron. Για το season είναι. Άσε και τα πιχνιδιά. Σύστρες. Λαβές, αυτά είναι. Και αυτόν το πλένεις ή το χρησιμοποιείς χωρίς να πλένεις. Δηλαδή, τώρα το πιτυγάνι, το ναι. Πλένουμε, το ξεπλένουμε λίγο, έτσι. Εντάξει, μια χαρά. Ωραία. Α, τούτο είναι και το άλλο. Το άλλο για το άλλο. Είναι γεμάτο και το πιθανό, πιάσουν τα δύο, δεν σηκώνει το ένα. Είναι, λογικά. Πρέπει να βαρύνει, ναι. Αυτό το Blacklock είναι πιο ελαφρύ από τα κλασικά του. Είναι ένα κιλό πιο ελαφρύ. Αλλά είναι πάλι... αρκετά βαρύνο. Αλλά πάλι βαρύνει. Είναι αρκετό βάρος που στο βγαίνει. Να παίρναμε το κλασικό. Ήταν ένα κιλό παραπάνω. Ή δεν το πήρες. Γιατί ήταν πιο καλό. Εντάξει. Άμα ναι, μάθες επιτέλους να επιλέγεις τη ζωή σου. Πάμε για την πάει. Πάμε. Τρίχεις το. Ναι, ρε, δεν έχει το τρίψιμο αφού. Κυκλοφορούμε και πώς το λένε. Ξυσίγματα. Αλυσίδες για τρίψιμο. Όταν λέει seasoning, εννοεί ότι κάποιο σαλάτι μέσα στο τηγάνι για να έχει ναι, το αλείφουν με κάποια φυτικά έλαια και τα φουρνίζουν πάλι, τα καίνε. Mm. Για να κάνουν. Και αυτό θα χρειαστεί και στη χρήση. Εντάξει. Δηλαδή μετά από καιρό, κάποια στιγμή, άμα δούμε. Το βάλουμε ότι... στο φουρνό. Ναι. Άμα δούμε ότι κολλάει, δεν κάνουμε εμεί το seasoning. Έχει διαδικασία. Εσύ δηλαδή. Yes. Εγώ με άσχετη από αυτό. Έχει χρηστεί ο επίσημο ψήστη τη οικογένεια. Και τον πάτο. Ωραίος και πάτος. Ωραίος και πάτος. Έτσι χωρίς υπονοούμενα, απλώς έτσι. Αυτά είναι. Εγώ τα φοβόμουν τούτα. Γιατί? Δεν ξέρω, επειδή δεν ήξερα προφανώς. Και επίσης φαντάζομαι ότι έχουν και... από άψη υγιεινής, λες. Ναι. Το μόνο που... Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα, αλλά λένε να μην το πολυκάνει. Είναι να τηγανίζει όξινα πράγματα εδώ πάνω. Έτσι θα τηγανίσουμε τίποτα όξινα. Εμεί για κρέα το πήραμε. Μάλιστα. Και βρήκε ρηπά οι Ιρλανδέζικα σήμερα, αν βρήκε ελληνικά, τώρα να δούμε. Αύριο, μεθαύριο. Έβαλε την άσχετη να βάλει το άλλα μέσα. Ξέρω αν έβαλε πολύ, αν έβαλε λίγο, αν το βάλε σωστά, αν το βάλε λάθο. Σκουπίζει το τώρα. Ναι. Εχθές επιβεβαίωσα όταν γυρίζαμε το βίντεο με την κογόνα ότι κι εγώ μάλλον είμαι αριστεροφύρας σε άρνηση ενώ πως είσαι εσύ. Λες. Left handed in denial. Ναι, γιατί προσπαθούσα να κάνω τρία με το δεξί μου χέρι και τα καταφέρνα. Παρόλα τα πιάνα που έχω μελετήσει. Τι νοήθηκε πια. Προσπαθούσα να κάνω ένα, δύο, τρία με το δεξί μου χέρι και το καταφέρνα. Με το αριστερό να κάνω το πιο γλύωρα αμέσως. Εντάξει, είμαι λίγο ανίκανη, εντάξει. Δεν ξέρω, είναι κριτήριο αυτό. Σου είπα την κουβέντα ότι είπε μου ο αδερφός μου που είναι ορθοπαιδικός ότι για να πάθω, όταν έπαθα τενοντίδα στο αριστερό νόμο να με χρησιμοποιεί το αριστερό χέρι και πρόσεξα ότι προέτασα το αριστερό μου για όλες τις κινήσεις εκτός από το γράψιμο. Όταν ανακατεύεις δύο κούπες με μεγάλα και αν τις κάνεις έτσι, συνήθως πάει ανάποδα λόγω εγκεφάλου. Πώς πάει? Δεν πάει με την ίδια φορά ο κύκλος. Δηλαδή σε κάνει να πας έτσι προς τα μέσα. Αμα είσαι αριστεροχειράς. Όχι, το φυσιολογικό είναι ό,τι και να είσαι. Τώρα εμπέρδεψες μας τώρα, τελειώνει. Να μου να το κάνεις. Άμα μπορείς και το κάνεις και τις δύο μεριές παίζει να είσαι και αριστερόχειρας. Εσύ πώς εύκαλες κοπελού είναι αριστερόχειρα ενός δεξιόχειρας υποτίθεται. Ξέρω εγώ. Από την υποτακτικότητα σου, όπως είχα και εγώ, έλεγε μου κυρία Νίκη, θα γράφεις με δεξί στην πρώτη. Μπορεί να και λάθος αυτό με τις κούπες τώρα. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, τελειώνει. Επίσης θα τα ανεβάσεις τώρα, κατάλαβες. Να το κόψω. Άμα λες κάτι που ενισχύει, να το κόψει ο μοντέρ. Λέμε και μπουρδες δηλαδή. Θα το κόψει ο μοντέρ. Λοιπόν, έβαλες το μες στη φωτιά. Δαμέ, λέει, είναι το κομμάτι που ήταν το αυτοκόλλητο που λες ότι έχει αφαιρέσει από το season. Αλλά εσύ τώρα να κάνεις, να τους βάλεις, να το βάλεις ελαιόλαδο, ναι. Τώρα αφού θα ψήσω, τι είναι σιγά. Θα βάλεις ελαιόλαδο. Θα βάλω την ώρα, θα ψήσω λίγο. Ναι. Όταν το κλείνουμε θα ξαναβάλουμε. Ναι. Πάντως πρέπει να παραδεχτούμε ότι παρόλο που σε κατηγόρησα ότι δεν το επαρήγγειλες και το επαρήγγειλες και το επαρέλαβα.
Α, υπόψη τώρα που θα βάλουμε πρώτη φορά να το ψήσουμε θα μυρίσει λίγο, ε. Το σίδερο. Να κλείσουμε την πόρτα να μην μυρίσουν και τα δωμάτια. Το σαλόνι, τα επίνα δωμάτια, το μπάνιο. Τι είναι, Ζω. Ξύστρες. Α, ξύστρες, κύριε. Άστε. Εγώ φυσικά για τα παιδιά έχω μαγαγυρέψει μακαρόνια με κυμπά. Δεν θα με ο Νικόλας να δοκιμάσει το ρέαρ. Άντε κανεί, άλλη φορά το ψω τέτοιο. Έχουμε κάνει για ψήσιμο. Τελειώνε! Τι θες να ψήσω τώρα? Ναι. Τραβάτε με λίγο σκλαίο. Αγγλέω, σκλαίο, εσείς τραβάτε με. Κλείς το βίντεο, αυτό θέλει για να ζεσταθεί η ώρα. Εντάξει. Εγώ έβαλα πριν να ψηθεί. Είναι έτοιμο? Ναι. Έκανα το πως εσένα. Βάλα παραπάνω φέτα. Από τελείως γραβιέρα. Ω, είσαι άλλη γραβιέρα, να τη σύρω από πάνω. Να τη σύρω από πάνω. Να τη βάλω από πάνω τη γραβιέρα. Όχι τώρα, ρε, θα το κάψω τώρα. Θα βγάλω το όπως είναι. Δεν το βγάλω, να τα φύγω μέσα να ζεστώ, παιδί μου. Πώς είναι να κρούει το πράγμα σου τώρα. Θες να πεις αν τζίσω θα μένω από ένα καό. Όχι. Δεν θα καείς, αλλά άμα είναι πολύ καυτό, αρχίζει και διαχέεται προς τα δόντια. Όχι, εγώ μπορώ να χρησιμοποιήσω τη γάνια γιατί τα χέρια μου είναι ευαίσθητα, ευάλωτα, δεν σηκώνουν βάρος. Η βραδιλήση μου. Ξέρεις όταν ήταν η παλιά κυβέρνηση. Επίσης, τα... Επίσης αυτά εδώ που πήραμε οι λαβές, θα πήγαν μπορεί να το βάλεις και στο φούρνο. Είπες μου το. Να ψήσεις μια ομελέτα στο φούρνο, ας πούμε. Μετά το βγάζει το φούρνο. Είναι καλό μαγειρικό μέλο για σένα να βάζει το κάστα εντού τι ανέμει στο φούρνο. Θα δούμε. Το μέλο σου, το μαγειρικό. Να το βάλουμε και στο μαγκάλι. Δεν καταλάβει τώρα ότι προετοιμάζεσαι για να μαγειρεύει. Ναι, αφού το φράιερ για μπλεζόλα είδαμε τι. Δεν παίζει. Ναι, ναι, προσπάθησα φιλότιμα όμω να δοκιμάσουμε και τον ίντσο το φράιερ τώρα που να βγαίνει το Πάσχα στην Κύπρο. Που είναι καλύτερο, πάει και ούτε. Αν το φράιερ θα το στεγνώνει μέσα το κρέα. Ναι, μάνα μου, εντάξει. Έκατσα τα μέγια να είμαι μια ξεκούραστη κοπέλα βιντεοσκόπο. Εντάξει, είχα έναν. Πρέπει να πάω να το ξαναγοράσω. Έναν εργαλείο που κρατώ το κινητό, ρε παιδί μου. Αλλά έδωσα τα όλα στην Κυριακή, η οποία είχε αποφασίσει να γίνει podcaster. Οπότε πρόσεξα να γίνει ένα ακόμα. Είχα έναν ειδικό selfie stick το οποίο κάθεται ωραία. Και κρατάς το και κρατάς σταθερή την κάμερα. Γιατί δεν έχει τρυποδάκια για το κινητό? Ναι, μάνα μου, έχοντας στην Κύπρο, εδώ κάθε Κυριακή στη διάφορα που είχα πάρει να πιέσω άλλα. Η ζωή μου με να αγοράζω high-tech stuff. Πόση ώρα είμαστε εδώ με τώρα? Τι ώρα είναι? Τώρα με το έχεις όλο αυτό δεν το είχαν ήδη κλείσει. Τι ώρα είναι? 4:15. Α, η ώρα 4 θα κάνω ραντεβού με τον... Ω, 4:10 υπολογίζε. Άρα εγώ να φω την πρώτη. 5. Ω, να παίξεις το 6. Στο 6? Ναι. Θες το 6? Ναι, είναι το φάγω το πρώτο και ο κρουσμένο να είναι τρώω του. Για να δω. Πάντως έχει πολύ περισσότερη θερμότητα από το άλλο το μαντήλι. Εντάξει, άρα εφόρεσες του και τα μανίκια του. Μπράβο, good boy. Όπως μετά έφερε. Να βάλεις λάδι. Θα βάλω λάδι. Ναι, μεταξύ και είπαμε του κόσμου ότι δεν είναι πληρωμένη διαφήμιση, γιατί δεν είναι. Ναι, πιέν παντού. Δεν γίνεται, να πάει 5. Θες 6 να δοκιμάσουμε? Ναι. Δεν κολλάει, μια χαρά είναι. Το μας έλειπες. Μας έλειπε να πιέσει τη χάιτ σε κυλάνη και κολλά. Φανταστήκες. Έβαλες το timer. Yes. Είσαι ένας επαγγελματίας. Εφοβάσαι μη σου κλέψω την τέχνη. Όχι, με σίγουρα δεν
μια φορά πήγαμε σε, μια, σε ένα ζαχαροπλαστείο στην, τότε που έτρωγα ακόμα γλυκά στη Λεμεσόν και είχε δύο χορτάτες πίσω μας, μωρό μου, που μας βλέπαν που βγάζαμε φωτογραφία τα γλυκά. Βγάζαν τα Κυριακή για να τα βάλεις στο Instagram. Και λέει ο ένας του άλλου, δεν θα μου κάνουν τούτες. Προσπαθούν να κλέψουν τη συνταγή. Άτσο γιο τώρα. Καλό βίντεο να κλέψουν συνταγή. Δύο λεπτά είπες, ναι. Όχι, θα το κάνεις όπως πρέπει το δικό μου, το δικό σου χαλά το μας πει. Κι εγώ επάτησα του άλλα τους χοντρό μέσα όπως μου είπες. Είναι πολλά περίεργη πως θα γίνει τούτο, γιατί στο έρθρα για αυτό συγκεκριμένο δεν το κάνω να καλώ, θυμάσαι. Τα χάλια που το κάνω αυτό. Εγώ φούστοσε, γιατί δεν είχες καλά, δηλαδή. Mm. Όχι από την άλλη μεριά, φούστοσε το σάκο, πάνω. Και δεν είχες καλά εδώ. Σε εκείνον το σημείο δεν είχε πάει λάδι. Την ώρα που το έβαζε, δεν με είχε λάδι. Τώρα παίζει ρόλο. Παντού πάει το λάδι, αφού καίγεται καπλόν. Τούτα τα Ιρλανδέζικα, τα ρήπα είναι έτσι κομμένα πασανάκατα. Πασανάκατα δηλαδή είναι συμμετρικά κομμένα. Δεν είσαι λασσόνα, είσαι πιο ωραία. Τα μέρες σου είπε ότι θέλουν σε λασσόνα. Ε, σήμερα είναι το μέρα μη. Τι τα άρχι. Όχι, μπέρτη σήμερα, μπέρτη. Ε, ο κόσμος μπορεί να το δει και κυριακή μου το φυσικά. Παντός μυρίζει ωραία. Έχω το υποχωρία, από ό,τι καλό θέλει. Με απασχολείς. Σε απασχολεί το ζήτημα. Δεν τρεπούρο πατάκι. Με τον δικό λαγκάμπι με την κύριο. Και το λαγκάμπι με μπάνιο και λέει μου να βάλω στα μαλλιά μου σαν που αν μπορούσα να το αφήσω. Λέω ότι ένα λεπτό. Λέω πώς θα ξέρω πως είναι ένα λεπτό. Λέω του να μετρήσεις από το ένα μας το ψήνω. Δεν πάει. Ξέρω το. Να βάλω και το 100 πρόσφυγμα. 101, 102, 103. Α, για να μετρήσω στα δευτερόλεπτα. Ναι. Δεν το ξέρα τούτο, δεν το ήξερα. Είδες μάνα μου, όσο γυρνάς μαθαίνεις. Ελάλο σου πριν για την παλιά κυβέρνηση. Ξέρεις εσύ τον όρο παλιά κυβέρνηση. Μα λάλο με την παλιά κυβέρνηση. Yeah, εν νέο για τη ζωή μου που το 16 στο 20. Δεν είναι η κυβέρνηση. Χάος. Να μου δεν να σου πω. Α, την παλιά κυβέρνηση είναι προσπαθούσα να την πείσω να μην μαρεψεί γιατί είναι τρούνο να φαγιά. Καλά και τις σούβλες. Οι σούβλες έντα. Ήταν, δεν ξέρω. Έχει τρόπο να αποτύχει σούβλα, δεν έχει νομίζω. Τέλος πάντων, την παλιά κυβέρνηση. Τέλειωσε. Το πιάτο μου. Την παλιά κυβέρνηση είναι προσπαθούσα να την πείσω να μην μαγειρεύει. Την καινούργια προσπαθώ να την πείσω να μαγειρεύει, γιατί υπάρχει μια ποιοτική διαφορά. Τέλειο. Αυτά είναι κυρίες και κύριοι. Τώρα να βάλεις κι άλλο λάδι πριν να βάλεις τη δικιά σου. Αφού έχεις ξύστρα μωρό μου. Πού τις έβαλες τις ξύστρες. Όπως δεν γίνεται, δεν την έπλυνα την ξύστρα. Α, δεν την έπλυνες βάλεις. Η ξύστα δεν τζίγει ανάμεσα στα ψησίματα. Ε, άμα έχει μαζέψει τέτοιο τώρα που είναι ζεστό, είναι καλή ιδέα να το πετάξει λίγο στην άκρη. Να το ψήσει από εκεί πέρα. Πού? Νομίζω δηλαδή. Όχι, ίσω δίκιο. Τι θέλεις να μοιραστείς με τον κόσμο που παρακολουθεί το βίντεο για τις ευεργετικές ιδιότητες της carnivore δίαιτας. Που εσύ την κάνεις. Την κάνεις γιατί είχες περιέργεια να την κάνεις, όχι για λόγους υγείας όπως εγώ. Πάω, βέβαια.
Φεύγουν όλοι οι πόνοι από τη μέση, από την πλάτη. Τέρματα μυοσχεδικά. Τέρματα μυοσχεδικά και θα σου το λέει ένας τύπος ο οποίος είναι 1,90. Να ξέρετε ότι ψηλοί έχουν πολλά μυοσχεδικά. Το να είσαι ψηλός δεν έχει πολλά ωφελήματα, ναι. Ελάχιστα. Επέτω, γιατί οι παραπάνω άνθρωποι είμαστε κοντοί να σε ακούμε να παρηγορούμαστε. Έβαλες ώρα. Είδες τώρα, ήξερες ότι εφόσον το προηγούμενο σε κάποιο σημείο είσαι φυσικά με να το κάνεις έτσι, ναι. Καλώς σου το... Καλώς σου το στέκι σου! Όχι, εγώ το πάντα κατρίγε την πούστα. Ναι, μα να μου εννοώ ότι τώρα επάντησες το προληπτικά για να μην. Σε αυτό θα σου πω, εγώ θα σου πω. Γιατί δεν είναι καλό το μοσαϊκό του. Επειδή είναι ρήπα ή... Είναι μεγάλο το κομμάτι. Ναι, άμα μας κόφουν Ιρλανδικό πάντα, έχει το και τούτο, ενώ νομίζω ότι της Ελασσόνας έχει μόνο το μέσα, ναι. Ναι, μάλλον. Ναι, αλλά τούτο που έχει πολύ λίγος αρέσει και εμένα. Είναι ωραίο μου κόκκινο χρώμα. Ερώτας με για το χρώμα, είπα σου πιέσαι ότι θέλεις, ναι. Ναι, ανοίγεις και μαύρο και κίτρινο. Ναι, αλλά πιέσεις κόκκινο, δεν ξέρεις ότι δεν αρέσει το κόκκινο. Και επίσης ξέρεις ότι πελείς τα κόκκινο. Πελείς τα κόκκινο. Αν έπαιρνε και τη ξύστερα με το αγόρι. Είδες, επειδή το πάτησες από την αρχή. Το κεφάλι πάτησε. Ναι. Και λένε τι. Θα προλάβω. Κάμα κάτι βίντεο σήμερα γεμάτα πάθος, γεμάτα ένταση στο μοντάζ, θα ταλαιπωρηθείς. Γεννούσα μόνη μου, εγώ πήγα τα 500 κομμάτια το καθένα. Να μου πάλι το λόγο του τέκνη, θα μου πάλι το λόγο. Όχι, είναι τέκνη. Κανονικά βίντεο, γιατί στο Netflix σε με παίρνουν στα σοβαρά. Θα με δούμε που Netflix είναι να μας πάρουν στα σοβαρά. Το γενιά χωραφά. Μην το κάνει. Θα είναι. Εδώ είναι πιο λεπτό, αλλά δεν έχω. Ναι, την επόμενη φορά μην το κόψει. Αυτά θα πιάσει κουτούτα. Όχι, δεν θα παίρνω λαθόνα. Είναι λαθόνα που να παίρνει, ξέρω το. Του κίνη που είναι λαθόνα πρέπει να μαζεύουν να μας κάνουν χορηγία. Τέλο κάνουν χορηγία, δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Όχι αυτό. Εγώ σε αυτό το βίντεο λέμε ότι τούτο που είναι τη Ιρλανδία που είναι και πιο ακριβό, κύριε Βίτσο. Δυο φτύνουν τις ελαστόνες στο ρήπα είναι το ρελαδέζικο. Έχει και μεταφορικά. Να σου πω είναι μπουχιά, αλλά τέλος πάντων. Το μόνο πράγμα που δεν βρίσκω στην Ελλάδα και λαχταράω πολύ είναι το μπουτύρο το χέρι μου. Κι όλα τα άλλα έτσι. Αν να το βάλεις να φρνάσει. Να ξεκουραστεί. Πέρασε η ώρα του κανείς, ε. Υπάσου την ιστορία που ήταν κάποιος ονόματα δεν λέμε οι υπολείψεις δεν στείγουμε. Υπάσου υπάρχει ένας τύπος, λέμε ποιος. Μαρίναρε το κοτόπουλο μέσα σε μια μαρινάδα, έψηφε εδώ και μετά την μαρινάδα που σε μείνει που σε μέσα το μόνο κοτόπουλο έφτιαξε την πάνω στο τραπέζι και μου τούτε το ψωμί και τρώει. Καλή ταρμονέλα. Τώρα είναι εγώ κάμα παρατήρηση και πέμπω ότι λέει πες τη γη. Μην ξέρω έτοιμο αγάπη. Υπεροπιατό.
Αν το βάλει το ίδιο μοιάζω, αυτά είναι. Η φωτιά σου είναι αναμμένη αγάπη. Ξέρεις το, ναι. Όχι. Χρησιμοποίησαμε και τη ξύστρα μας και δικαιολογήσαμε την ύπαρξη της ή την αγορά της. Τώρα να το αφήσεις να κρυώσει μόνο του. Λοιπόν, πρέπει να φύγει από τη φωτιά. Ναι. Τι είναι, λοιπόν, το δικό μου είναι το που κάτω. Το πρώτο το δικό μου είπαμε, ναι. Επειδή μου βοήθαμε γιατί έχω και δουλειά μου. Αγάπη μου. Να, δύο τις μπήρες που σκαλώ μου ψήγαν, έτσι. Δεν πολύ μαλακό είναι. Αυτά είναι. That's mine. Τώρα εγώ γιατί έφερα άλλο μικιά του. Εγώ το έφερα. Όχι, εγώ έφερα άλλο μικιά του. Φέρα και για μπλήν. Έλα, κόψε το. Η σαλάτα είναι για μένα και για τον κοιτοφόρο. Α, είμαι λίγο σιγουρέ. Δεν έχουμε και το δοκιμαστή μας εδώ πέρα. Ναι, ναι. Πολλά. Τώρα σου κολλάσαι να το κάνεις και ζωή μου. Να το κόψω όλο. Όχι, παιδί μου, δώσ' με ένα κομμάτι να δοκιμάσω, αγάπη μου. Πάλε καλά. Τούτο είναι στέικ, όχι να μου κάνω εγώ. Τούτο είναι στέικ, ναι. Μπράβο. Καλή όρεξη. Το επίσης που είπες αναγραφτήκε. Επίσης. Εντάξει. Τώρα εγγραφτήκε.